Σήμερα θα δούμε πως ένα δίχρονο κάνουμε πατέντες, δηλαδή όπως λένε κατεβάζουμε ή ανοίγουμε θηρίδες. Μερικοί ακούτε, θα ακούσετε τη λέξη, μερικοί να λένε έχω χτυπήσει τις θηρίδες. Τι σημαίνει, μερικοί πατενταδόροι λένε έχω πάρει τη λίμα και αρχίζω και λιμέρνω και φτιάχνω θηρίδες, κατεβάζω θηρίδες. Δηλαδή ανοησίες δεν είναι στις πραγματικές πατέντες, δεν μπορούμε να πάμε να πούμε ότι έχουμε κάνει μια σοβαρή πατέντα, έχουμε αυξήσει την υποδύναμη ενός δίχρονου, το να πηγαίνουμε στα τυφλά και να λέμε παίρνουμε τη λίμα και αρχίζουμε και κατεβάζουμε θηρίδες κλπ. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει θηρίδες και πώς λειτουργεί ένα δίχρονο. Εδώ έχουμε το δίχρονο μας. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δίχρονο το οποίο λειτουργεί με εξής. Όταν το πιστόνι βρίσκεται στο άνω νεκρό σημείο, παρατηρούμε εδώ μέσα ότι υπάρχει μία τρύπα. Όταν είναι πάνω το πιστόνι, δηλαδή στο άνω νεκρό σημείο, έχουμε μία τρύπα εδώ, η οποία επικοινωνεί με το καρμπυρατέρ. Αυτό εδώ λέγεται θηρίδα εισαγωγής, δηλαδή τη στιγμή που το πιστόνι βρίσκεται πάνω, ο αέρας εισέρχεται από το καρμπυρατέρ μας, παρασύρει την βενζίνη που έχει εδώ μέσα και την ρίχνει εδώ, όλο το μείγμα εδώ κάτω. Όταν το πιστόνι κατεβαίνει προς τα κάτω, αρχίζει και καλύπτει το πιστόνι μας την θηρίδα εισαγωγής, την καλύβει. Ταυτόχρονα όμως συμπιέζει και το μείγμα που βρίσκεται κάτω στο θάλαμο. Το συμπιέζει και το ανεβάζει από τα πλάγια εδώ που υπάρχουν τρύπες, μία τρύπα εδώ και μία από την άλλη πλευρά, δηλαδή δύο απέναντι. Αυτές λέγονται θηρίδες σάρωσης, δηλαδή σαρώνει, συμπιέζει και αυτό το πιστόνι συμπιέζει προς τα κάτω όλο το μείγμα, το αναγκάζει και βγαίνει το μείγμα από τα πλάγια του κινητήρα εδώ, δηλαδή αέρα και βενζίνη, για να το φέρει πάνω στον θάλαμο εδώ που λέγεται θάλαμος καύσης. Και από τις δύο πλευρές μία και δύο. Επομένως αυτό λέγονται θηρίδες σάρωσης. Είπαμε λίγο πριν θηρίδα εισαγωγής, δύο θηρίδες σάρωσης και αφού κατέβει προς τα κάτω και έχει πάει όλο το μείγμα μέσα, αρχίζει το πιστόνι και ανεβαίνει για να κάνει τη συμπίεση. Συμπιέζει και κάπου εδώ στο, λίγο πριν στο άνω νεκρό σημείο δίνεται σπινθήρας στο μπουζί και φλέγεται, δηλαδή υπάρχει ανάφλεξη του μείγματος. Ταυτόχρονα όμως το πιστόνι αρχίζει και ανεβαίνει. Δηλαδή ο σπιθίας δεν δίνεται τη στιγμή που ρίχνει τέρμα πάνω στο άνω νεκρό σημείο, αλλά λίγες μοίρες πριν το άνω νεκρό σημείο. Επομένως λοιπόν το μείγμα εδώ έχει αρπάξει φωτιά και αρχίζει και καίγεται, υπάρχει μια δυναμική. Όταν πάει στο άνω νεκρό σημείο, αυτή η συμπίεση μεγάλη που έχει δημιουργηθεί με την ανάφλεξη δημιουργεί την λεγόμενη εκτόνωση, δηλαδή σπρώχνει το πιστόνι προς τα κάτω. Το σπρώχνει για να μας δώσει την κίνηση. Σπρώχνει και βλέπουμε ότι όλες οι θηρίδες και η θηρίδα εισαγωγής και εδώ η εισάρρωσης είναι κλειστές. Αλλά θα δούμε στα πλάγια εδώ ότι υπάρχει η θηρίδα εξαγωγής, δηλαδή στην εξάτμισή μας που θα βγει το καμένο εδώ, το καμένο μείγμα, ορίστε, έχει λοιπόν εδώ, έχει ανοίξει και η θηρίδα εξαγωγής και ταυτόχρονα βλέπουμε όταν το πιστόνι τέρμα κάτω στο νεκρό σημείο, τέρμα κάτω, τι βλέπουμε, ότι η θηρίδα εδώ εισαγωγής του είναι κλειστή, την έχει κλείσει το καρμπυρατέρ μας, αλλά οι θηρίδες εδώ όμως και αυτές είναι ανοιχτές. Επομένως έχουμε η θηρίδα σάρωσης και η θηρίδα εξαγωγής εδώ είναι ανοιχτές. Που σημαίνει τι, ότι όταν σπρώχνει προς τα πάνω, όταν κατέβει το κατάλληλο, το πιστόνι προς τα κάτω, το τέλος της εκτόνωσης και συμπιέζει ακόμα και λίγο μείγμα που έχει μείνει μέσα, έτσι ώστε να σπρώξει όλα τα καυσαέρια προς τα έξω για να γίνει η λεγόμενη πλύση του κυλίνδρου. Πλύνει πολύ καλά, δηλαδή το καθαρό μείγμα που υπάρχει εδώ σπρώχνει
όλα τα καυσαέρια για να βγουν προς τα έξω. Αυτή είναι η λειτουργία του δίχρονου. Είπαμε λοιπόν υπάρχει συνηθίδα εισαγωγής, εδώ οι δύο είναι σάρωσης και εξαγωγής. Πάμε τώρα να δούμε πώς χτυπάμε ή πώς κάνουμε πατέντες στη στηρίζεις να πάει πιο γρήγορα ο κινητήρας μας. Εδώ έχουμε έναν κύλινδρο ενός δίχρονου κινητήρα, ο λεγόμενος αγωνιστικός κύλινδρος κινητήρα με πολλές στηρίδες, για να δούμε τώρα. Ακριβώς το ίδιο σύστημα ακολουθούμε, η ίδια μέθοδο με το μικρό κινητήρα των 60. Εδώ ένας κίνητρος 100, 100 κυβικά, αλλά με πολλές στηρίδες. Για να δούμε τι γίνεται. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ αυτές είναι, ή μάλλον αρχίζουμε από τις εύκολες, που είναι οι λεγόμενες τα πλαϊνά, είπαμε και ως προς το μικρό, ότι λέγονται οι πλαϊνές, είναι οι λεγόμενες στηρίδες σάρωσης. Εδώ τι έχουμε, δεν έχουμε μόνο δύο όπως το μικρό κινητήρα, αλλά έχουμε άλλες δύο εδώ, που σημαίνει ότι έχουμε δύο στα πλάγια στηρίδες σάρωσης και δύο μπροστά, σε σχήμα TAF. Και από την άλλη μεριά, εδώ, έχουμε τις στηρίδες εξαγωγής, που εδώ τελικά δεν έχουμε μόνο όπως είναι στο κινητήρα το μικρό, ένα νοφαλό απλό, γιατί είναι ένας απλός εξεντάρης. Εδώ έχουμε ένα αγωνιστικό κινητήρα, ο οποίος έχουμε δύο στηρίδες εξαγωγής και άλλες δύο μικρές, τα λεγόμενα αυτιά, τα πλαϊνά. Να δούμε τώρα εδώ πώς γίνεται πατέντα και πώς λιμάρουν μερικοί που λιμέρουν και λένε. Εδώ τι γίνεται. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Ή μάλλον μια φρέζα εδώ. Αυτό δεν υπάρχει στο εργοστάσιο, την έχουμε κάνει εμείς. Αυτή είναι εδώ η πατέντα κάνουμε στις στηρίδες σάρωσης και μία από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να ανεβάσουμε λίγο πιο πάνω την στηρίδα σάρωσης. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Είπαμε λοιπόν ότι όταν το πιστόν είναι στο άνω νεκρό σημείο, τι κάνουμε λοιπόν, βλέπουμε τις στηρίδες σάρωσης τώρα ανοιχτές, πάνω τέρμα πάνω, εδώ ανοιχτές, εδώ λίγο ανοιχτές και εδώ στα πλάγια πολύ ανοιχτές. Εδώ λοιπόν έχουμε τις δύο ανοιχτές και εξαγωγές κλειστές. Τι γίνεται, κατεβαίνοντας το πιστόνι προς τα κάτω, τι κάνει λοιπόν, κλείνει τις στηρίδες εισαγωγής και σάρωσης, τις κλείνει, εδώ πρέπει να σου πω ότι είναι ένα κινητήρας με ρίντε. Τα λεγόμενα read valve. Εδώ λοιπόν έχει κατέβει τέρμα κάτω το πιστονάκι και έχει το ίδιο σύστημα, όλες οι θηρίες είναι ανοιχτές και οι θηρίες εξαγωγής. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί κάνουμε την πατέντα εδώ αυτή εδώ στη σειρίδα της σάρωσης. Όταν το πιστόνι ανεβαίνει προς τα πάνω, λέω ότι εάν δεν υπήρχε αυτή εδώ, αυτό εδώ το φάγωμα, αυτό εδώ τη φρέζα, η τρύπα, θα είχε κλείσει. Με τον τρόπο αυτό τι κάνουμε, αφήνουμε λίγο παραπάνω, να εισέρθει λίγο παραπάνω μείγμα στον κύλινδρο, έτσι να έχουμε περισσότερο μείγμα για να έχουμε μεγαλύτερη συμπίεση. Ταυτόχρονα λοιπόν εδώ παραμένει και η θηρίδα εξαγωγής ανοιχτή. Εδώ λοιπόν είναι η σοβαρή πατέντα και όχι πάρα πολύ, εδώ έχει ανέβει περίπου στα 5-6 χιλιοστά. Αν πάρω εδώ το παχύμετρο και μετρήσω, και αυτά δεν γίνονται με το χέρι, θα δούμε, υπάρχουν και άλλα όργανα, αλλά περίπου. Εδώ έχουμε στα 6 χιλιοστά. 6 χιλιοστά έχουμε ανεβάσει προς τα πάνω την θηρία σάρωσης. Και από την άλλη πλευρά ακριβώς το ίδιο. Αυτά είναι, μερικοί κάνουν και πατέντες στις εξαγωγές. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε τις εξαγωγές. Εδώ είναι το πρόβλημα της θηρίδας εδώ. Εδώ είναι η πατέντα. Επίσης εδώ, στα φτερά του πιστονιού, βλέπετε ότι όταν είναι κάτω, βλέπετε ότι εδώ ενοχλεί λίγο. Τι κάνουμε, τρώμε και λίγο εδώ τις ποδιές, τις άκρες, έτσι ώστε να περάσει πιο εύκολα το μείγμα μέσα. Και από τις δύο πλευρές τρώμε εδώ. Φαγώνουμε λοιπόν τα άκρα έτσι ώστε να μην ενοχλεί το μείγμα να εισέρθει μέσα στον κίνητρο. Αυτές είναι οι δύο βασικές πατέντες. Φτερό, τα κάτω φτερά, οι κάτω ποδιές, συγγνώμη, οι κάτω ποδιές του πιστονιού
και εδώ τη σάρωση συν το κατέβασμα τη κεφαλή που είπαμε λίγο άλλο στο προηγούμενο βίντεο, πώς κατεβάζουμε την κεφαλή εδώ, να δώσουμε συμπίεση με το καλάι κλπ. Υπάρχουν όμως και άλλες πατέντες που μπορούμε να κάνουμε, είναι όταν εδώ βλέπουμε ότι οι θηρίδες εδώ είναι κλειστές, οι θηρίδες εδώ, τι κάνουμε, κάνουμε δύο τρύπες και εδώ, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο μείγμα στα πλάγια της άρρωσης, συν εδώ δύο μικρές τρύπες των 5 χιλιοστών περίπου, δηλαδή με ένα τρυπανάκι, αφού έχουμε σημαδέψει με μολύβι το σημείο εδώ, να είναι ευθυγραμμισμένες και οι δύο καλά, τρυπάμε το πιστονάκι μας με ένα τρυπανάκι των 5 χιλιοστών στο κέντρο ακριβώς εδώ, αφού έχουμε τοποθετήσει καλά το πιστόν μας και είμαστε σίγουροι ότι είναι εκεί και δεν έχουμε κάνει λάθος και δεν έχουμε ανοίξει από την άλλη πλευρά στην εξαγωγή. Θέλει λοιπόν λίγο προσοχή στα αντίχρονα. Αυτή είναι η πατέντα που λέμε ότι πώς χτυπάμε τις θηρίδες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πολύ πιο πολύπλοκοι, γιατί εκεί θα χρειαστούμε να βάλουμε τον δίσκο με τις μοίρες, γιατί όλα αυτά δουλεύουν με μοίρες. Είναι σε άλλο βίντεο που θα κάνουμε, θα δείξουμε πώς βάζουμε τον δίσκο απάνω και πώς χτυπάμε ακριβώς τις θηρίδες με βάση τις μοίρες του κατασκευαστή. Είναι πολύ πιο προχωρημένες αυτές οι πατέντες. Αλλά εμπειρικά, για όσους δεν γνωρίζουν πολλά για τις πατέντες και να είναι σίγουροι ότι μπορεί να δουλέψει, είναι αυτές. Δηλαδή, εδώ είπαμε σάρωση, κατέβασμα κεφαλής και τις δύο τρυπούλες που θα κάνουμε εδώ, συν το τρόχισμα εδώ, τις γωνίες, να φύγουν αυτά τα εδώ, στις δύο γωνίες που είναι οι λεγόμενες οι γωνίες της κάτω ποδιάς του πιστονιού. Αυτά είναι για τα πολύ απλές πατέντες. Χαιρετώ.